πολύ σκληρή κριτική για την τελετή έναξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, που όντως προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έκανε ο πρώην πρόεδρος Ρωσίας και νυν μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Δημήτρη Μεντβέντεφ, χαρακτηρίζοντάς την αποκρουστικό θέαμα. Η φράση του αυτή συμπεριλαμβάνεται σε απάντηση που έδωσε σε μία από τις ερωτήσεις του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ, την οποία και φρόντισε να προωθήσει και να αναρτήσει σε λογαριασμό του στα social media, θέλοντας έτσι να τονίσει την αντίθεσή του σε όλο αυτό το θέαμα που παρακολούθησε σχεδόν όλος ο πλανήτης και φυσικά στον τρόπο που επέλεξε η Γαλλία να διεξάγει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς ανάρτησε. Ερώτηση ΤΑΣ. Πώς κρίνετε την τελετή έναξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι? Πραγματικά δεν θέλω να πω τίποτα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ήταν ένα αποκρουστικό θέαμα. Η Γαλλία υπό την ηγεσία του Μακρόν έχει εκφυλιστεί στο επίπεδο μιας πόρνης που κάνει μορφασμούς υπό τους χλεβασμούς ενός τρελού άθεου πλήθους. Τέτοια ντροπή. Και τώρα θυμηθείτε και συγκρίνετε τους με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι ή το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθησαν έξοχα στη χώρα μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις σας και μην ακολουθείτε το επέσχυντο φρικτό σόου στο διαδίκτυο, ολοκλήρωσε ο Μεντβέντεφ, ζητώντας από τους Ρώσους να μην παρακολουθήσουν καθόλου τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους έτσι κι αλλιώς έχουν αποκλειστεί να συμμετάσχουν οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές, σε μια πρωτόγνωρη, σε μια πρωτοφανής απόφαση στα χρονικά της ΔΟΕ και της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, που πολλοί λένε πλέον και στη Δύση και στην Ανατολή ότι έχουν χάσει τον δρόμο τους.